Κάνω για σχέση γάμο. Κάνω για ερωτική σχέση ή άδικα ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρώ και τους άλλους ψάχνοντας. Γεια σας, είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι ψυχολόγος, ναι. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή, πατήστε την εγγραφή, το κουμπί για εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like. Μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, για να γίνουμε περισσότεροι οι άνθρωποι που είμαστε σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη ζωή, τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ένα ερώτημα, το οποίο είναι καλή ιδέα να θέσει ο κάθε υποψήφιος εραστής και η κάθε υποψήφια εράστρια στον εαυτό της, δεν λέω ερωμένη, γιατί μου αρέσει το ενεργητικό, δηλαδή η άποψη ότι και ένας άνδρας αγαπάει και μια γυναίκα αγαπάει και ένας άνδρας ερωτεύεται και μια γυναίκα ερωτεύεται. Το εραστής και ερωμένη δεν μ' αρέσει σαν παθητικό ρήμα, έτσι τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, όσοι είμαστε single και παραπονιόμαστε, είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου, δεν έχω έρωτα στη ζωή μου, δεν έχω αγάπη, οι άλλοι γιατί είναι παρέα και εγώ είμαι μόνη μου και εγώ είμαι μόνος μου, πρώτου φτιάξουμε προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών, πρώτου αρχίσουμε να φλερτάρουμε τον κακόμοιρο τον κόσμο που κυκλοφορεί ελεύθερος και χωρίς καμία αγνιά, ας θέσουμε στην εαυτό μας με μεγάλη σοβαρότητα την εξής ακόλουθη ερώτηση. Κάνω για σχέση, κάνω για καγάμο, είμαι ικανός να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους, είμαι σε θέση να υποστηρίξω τη δημιουργία και διατήρηση μιας υγιούς σχέσης. Είπαμε, το είπε και ο Χάρη, ο Prince, accountability, να αναλαμβάνει ο καθένας την υπευθύνη του, υπευθυνότητα. Αύρε Χάρη πρίγκιπα που μιλάς για το accountability. Εμείς γράψαμε το βιβλίο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» το 2016 και είχε μέσα κυρίως θέμα την ανάληψη ευθύνης του γονέως και του οποιοδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Προτού περιφέρουμε τον εαυτό μας δεξιά και αριστερά. Σας έχω πει ότι τον τελευταίο χρόνο σποραδικά μπαίνω σε κάποιες εφαρμογές γνωριμίων, στο Tinder κυρίως. Αυτή την περίοδο κάνω διάλειμμα, ξεκουράζομαι. Όμως, στο προηγούμενο session που είχαμε μπει, στην προηγούμενη φάση που είχαμε μπει, μιλούσαμε με ένα παιδί. Το λέω παιδί γιατί εγώ είμαι 47, αυτός είναι 44, πόσο είναι. Ο οποίος μου είπε, είμαι χωρισμένος, έχω χωρίσει, έχω παιδί. Μου λέει, εγώ είμαι χωρισμένη από δύο γάμους. Α, μου λέει, και εγώ δύο φορές παντρεύτηκα την ίδια γυναίκα. Α, του λέω. Και τέλος πάντων, όσο προχωρούσε η συζήτηση, ήταν ξεκάθαρο ότι είχε έτσι μια νοσταλγία για την πρώη γυναίκα του. Του λέω, βρε, του λέω, μήπως ακόμη τη θες την πρώη γυναίκα σου. Ε, λιγάκι, μου λέει. Ε, του λέω, τότε τι γυρεύεις εδώ. Και τι μου είπε ο άνθρωπος. Μου είπε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, ότι και καλά του είπε ο ψυχολόγος του να μπει στο Tinder για να βρει κάποια κοπέλα να ξεχάσει τη γυναίκα του. Μπορεί και να μην του είπε ο ψυχολόγος του, μπορεί να είπε ότι του είπε ο ψυχολόγος του. Όπως και να έχει όμως, ο άνθρωπος αυτός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι άντρες και γυναίκες, βρίσκονται μέσα στις εφαρμογές γνωριμιών ή μπαίνουν στη διαδικασία του φλερτ. Να, ας μην λέμε ψέματα, ας μιλήσουμε ειλικρινά στον εαυτό μας. Είναι διαδικτυακά που γίνεται το φλερτ στις μέρες μας, να σου το πάρουμε απόφαση. Λάκι και εσύ είναι που δεν μπαίνεις στο διαδίκτυο και δεν βρήκες φιλενάδα ή φιλενάδο. Γι' αυτό. Δεν μπήκε στο διαδίκτυο. Αν είχε λάκι τρόπο να μπει στο διαδίκτυο, θα έχει όλου ζευγαρεμένου. Λοιπόν, ας πούμε την αλήθεια ότι είναι μέσω διαδικτύου και μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων και βιντεοκλήσεων που γίνεται το φλερτ στις μέρες μας. Και μετά βγαίνουν κιόλα οι άνθρωποι, κυρίως άμα βγουν. Συνήθως τελειώνει και το φλερτ. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι άνθρωποι που φλερτάρουν δεν είναι σε θέση να κάνουν σχέση. Πότε είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση? Είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση όταν έχουμε τελειώσει πλήρως με το παρελθόν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό σε ένα άλλο βίντεο παρόμοιο. Έχουμε τελειώσει παντελώς με το παρελθόν. Όχι μόνο με τους ανθρώπους του παρελθόντος.
Δεν έχουμε ξεπεράσει δηλαδή όλες τις ερωτικές απογοητεύσεις του παρελθόντος και όλους τους μεγάλους έρωτες. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν έχουμε δουλέψει τα θέματά μας με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας, με τα αδέρφια μας, όταν έχουμε under control, υπό έλεγχο, τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Πού πας αδιάγνωστος, πού πας αδιάγνωστη να φλερτάρεις, ωραία, πού πας. Γιατί, το έχουμε πει πολλές φορές και είπαμε επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, όταν μπούμε σε μια ερωτική διάθεση, όχι ερωτική σχέση, ερωτική διάθεση, όταν συναντήσουμε ερωτικά άνθρωπο, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια όλα μας τα τραύματα. Είναι τραυματοξυπνογόνο το φλερτ. Τη λέξη είπα τώρα, τραυματοξυπνογόνο. Μας ξυπνάει τα τραύματα. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει under control, δεν έχει υποέλεγχο τους εσωτερικούς του δαίμονες, τότε δεν είναι σε θέση να κάνει σχέση, έστω και αν νομίζει ότι είναι σε θέση να κάνει σχέση. Γιατί μόλις αρχίσει να βγαίνει ραντεβού, μόλις βγει για έναν καφέ, μόλις ανταλλάξει ορισμένα μηνύματα ή μόλις κάνει σεξ, θα βγουν στην επιφάνεια όλα του τα θέματα, τα θεματίδια. Όλα του. Τα κομπλεξιλίκια του θα βγουν στην επιφάνεια. Κάτι εναλλαγές διάθεσης, ό,τι να είναι. Δηλαδή τη μια μέρα, πόσο πολύ μ' αρέσεις και ανυπομονώ να σε δω και πότε θα βρεθούμε κλπ. Και την άλλη χάνομαι, εξαφανίζομαι, κάνω ghosting. Ξέρετε γιατί κάνουν ghosting οι άνθρωποι? Όχι μόνο επειδή είναι δειλοί, αλλά και επειδή έχουν πολλά ψυχολογικά και κυρίως ψυχοκολλικά, sorry. Έχω πει το αστείο στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα για τα ψυχολογικά και τα ψυχοκολλικά, το αστείο με τη γειτόνισσα. Λοιπόν, γιατί κάνουν ghosting οι άνθρωποι? Γιατί ξυπνάνε τα ψυχολογικά τους. Γιατί θυμούνται ότι δεν νιώθουν καλά. Γιατί τους πιάνει μια θλίψη που δεν ξέρουν τι είναι. Που μπορεί να είναι το γεγονός ότι έχουν μεγαλώσει με μια άσπλαχνη μητέρα, με μια άκαρδη μητέρα, με έναν άξενο πατέρα. Έχουν μεγαλώσει χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς τρυφερότητα. Οπότε όταν έρθει κάποιος άνθρωπος κοντά τους και κάνουν σεξ και φιληθούν και αρχίσουν να μιλάνε ερωτικά, τότε ξυπνάει το τραυματισμένο παιδί μέσα τους, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη άρνηση. Παθαίνουν αυτό που λέμε μνημονική αναδρομή, emotional flashback. Και τα ούλα τσαμέ που λέμε στην Κύπρο, να τα όλα εκεί που θα λέγαμε στη δημοτική. Προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει μια σχέση, πάει όσο πιο πολύ του αρέσει ο άλλος, όσο πιο καλό είναι το σεξ, όσο πιο πολύ είναι η χημεία, τόσο πιο πολύ ξυπνάνε εσωτερικοί δαίμονες, οι μη διαχειρισμένοι, οι μη θεραπευμένοι που δεν βρίσκονται υπόλεχο και παθαίνει blackout. Και έτσι πάει από τη μια, από το ένα ghosting στο άλλο. Και άμα το ρωτήσεις ή άμα τη ρωτήσεις, θα σου πει, μα εγώ θέλω να κάνω σχέση. Ναι, θέλω. Ναι, είσαι σε θέση να κάνεις σχέση? Ναι, βεβαίως, είμαι single. Δεν κρατάω, δεν τηρώ καμία επαφή με το παρελθόν. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιότερα για τους ανθρώπους οι οποίοι συνέχεια μιλάνε για το παρελθόν, όπως τον τύπο αυτό από το Tinder που μου είπε και καλά ότι του είπε ο ψυχολόγος να μπει στο Tinder. Σας πει ο ψυχολόγος σας να μπείτε στο Tinder για να ξεπεράσετε τη γυναίκα σας που τη θέλετε ακόμη. Προβληματιστείτε λίγο για την ποιότητα του ψυχολόγου σας ή γιατί. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τον ψυχολόγο του πραγματικά. Δεν μπορώ να πιστέψω. Α, είδα προχθές ένα οικονομήμα πολύ αστείο. Θυμάστε τα παλιά πληκτρολόγια των υπολογιστών είχαν ένα κουμπί και τώρα έχουν, αλλά τώρα δεν το γράφουν control, το έγραφαν ολογράφος control, τώρα γράφουν CTRL. Και ένας τύπος είχε γράψει πάνω σε ένα post-it everything, το έβαλε κάτω από το κουμπί control και λέει everything under control. Λοιπόν, όλα υπό έλεγχο. Όταν ένας άνθρωπος έχει ζητήματα, έχει θέματα τα οποία δεν έχει δούλεψει, τα οποία δεν έχει διαχειριστεί, τα οποία δεν έχει ψυχοθεραπεύσει, δεν έχει δαμάσει, με το που θα μπει σε μια ερωτική σχέση, αυτά θα ξυπνήσουν. Και είτε θα του βγάλουν έναν πολύ κακό εαυτό και θα γίνει κακοποιητικός προς τον άλλο, ή θα γίνει κακοποιητικός για τις εξαφανίσεις, για τον κόσμο. Μια φορά
είχα ένα συγγενή, πέθανε τώρα. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, είχε κάνει ένα γάμο, ο οποίος ήταν αναγκαστικός τροποντινά. Δηλαδή, έβγαινε με μια κοπέλα, κάνα σεξ δηλαδή με μια κοπέλα, έμεινε η κοπέλα έγκυος, τη μαντρεύτηκε και μετά χώρισαν πολύ σύντομα. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά χώρισαν. Και μετά ήταν μια ζωή εργένης. Και προσπαθούσαν όλοι να τον παντρέψουν. Η μια του ξύνιζε, η άλλη του βρωμούσε. Σε κάποια φάση του λέω, να σου πω κάτι, ήμουνα 10 ετών, 15. Να του πω κάτι, του λέω. Εσύ, του λέω, που είσαι ένας κοντός, μελαχρινός, ξέρω εγώ, με συγκεκριμένη εμφάνιση, που ψάχνει μια ψηλή ξανθιά με μακριά πόδια και πράσινα μάτια, εσύ δεν θες γυναίκα, του λέω. Εσύ δεν θες σχέση, εσύ θες να είσαι μόνος σου. Χαχαχαχα, μου λέει, πού τα ξέρεις εσύ. Του λέω, θα γίνω ψυχολόγος και ξέρω. Δεν ήταν εργένης μέχρι το τέλος της ζωής του και το απολάμβανε και ο άνθρωπος και καλά έκανε. Είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Έχω δηλαδή δουλέψει τα ψυχολογικά μου. Έχω υποέλεγχο τους εσωτερικούς μου δαίμονες. Είμαι κύριος των συναισθημάτων μου, των πράξεων μου και των σκέψεων μου. Ή είμαι όπου φυσάει ο άνεμος, πάω, κοροϊδεύω τον εαυτό μου και τους άλλους ότι θέλω να κάνω σχέση, ενώ στην πραγματικότητα είμαι ένα προβληματικό ανθρωπάκι που δεν αντέχει τον ίδιο τον εαυτό, πόσο μάλλον να αντέξει και τη διασύνδεση και το να σχετιστεί με έναν άλλον άνθρωπο. Το δεύτερο, έχω την απαραίτητη ενέργεια, χρόνο και χρήμα που απαιτεί μια σχέση. Ναι, απαιτεί και χρήμα μια σχέση, ναι. Γιατί θα πας να πιεις ένα καφέ, θα πληρώσεις τον καφέ. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα. Θα χρειαστείς βενζίνη για να πας μέχρι εκεί που θα πιεις τον καφέ. Θα χρειαστεί να είσαι ντυμένος, ξέρω εγώ, αξιοπρεπός. Ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για να βγάλει το ψωμί του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομική επισφάλεια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεχώς αγχωμένος γιατί θα βγάλει τη μέρα, σίγουρα δεν μπορεί να κάνει σχέση. Όχι γιατί η σχέση θέλει λεφτά μόνο, αλλά κυρίως γιατί θα είναι τόσο πολύ επιβαρημένος από το οικονομικό πρόβλημα που δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να αφοσιωθεί στη σχέση. Μία σχέση για να χτιστεί και να διατηρηθεί θέλει χρόνο. Πόσο χρόνο? Τουλάχιστον 2 ώρες της μέρας. Ναι. Πες ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σκληρά εργαζόμενος. Ποιος ξέρω εγώ, κάνει 8ωρο, αλλά θέλει και πόση ώρα να πάει στη δουλειά του και πόση ώρα να έρθει και το 8ωρο δεν είναι ποτέ 8ωρο και γίνεται 10ωρο κλπ. Πρέπει 2 ώρες τη μέρα να έχεις, να τη διαθέσεις για τη σχέση. Όχι να βρεθείς κάθε μέρα, αλλά από τη στιγμή που ξεκινάς μια γνωριμία, να έχεις 2 ώρες μέσα στο 24ωρο, όχι μαζεμένες, διάσπαρτες. 10 λεπτά εδώ, 10 λεπτά εκεί, ένα τετάρτο εκεί, ένα τετάρτο εδώ, στο οποίο να αποστείλεις μηνύματα, να πάρεις τηλέφωνο, να διατηρήσεις επαφή με τον άλλον, να ενδιαφερθείς να μάθεις πράγματα για τον άλλον άνθρωπο, να ενδιαφερθείς να πεις πράγματα για σένα στον άλλον άνθρωπο και να διατηρήσεις μία επαφή και μία γνωριμία. Διαφορετικά, δεν γίνεται αποσπασματικά αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται μιλήσαμε στο chat και μετά από 5 μέρες ξαναμιλήσαμε για λίγο και μετά από 10 μέρες πήγαμε για ένα καφέ και μετά από 5 μέρες ξαναμιλήσαμε. Έτσι δεν γίνονται γνωριμίες. Για να γνωρίσεις ουσιαστικά κάποιον, να κρίνεις αν σου κάνει, να κρίνει αν του κάνεις και να αποφασίσετε να είσαστε μαζί και να χτίσετε μία υγιή ερωτική σχέση, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο, τουλάχιστον 2 ώρες τη μέρα. Έχεις 2 ώρες τη μέρα να δώσεις? Έχεις? Εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις? Αυτό σας είπα ότι εγώ κάνω, ειδικά τώρα που γράφω το βιβλίο, πλήρες break. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να μπω, να στείλω μηνύματα, να αποκτήσουν ελπίδες κάποιοι άνθρωποι και μετά εγώ να εξαφανιστώ γιατί γράφω βιβλίο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Με τον ίδιο τρόπο δεν είναι σωστό κάποιος ο οποίος είναι παντρεμένος και δεν έχει χρόνο να δώσει, ο οποίος έχει μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή του. Και εδώ να πω το εξής. Είχα κάνει εκείνο το βίντεο για την ιστορία επιτυχίας της ψυχοεκπαιδευόμενης, late bloomer ψυχοεκπαιδευόμενης, που η κοπέλα είχε πει ότι είχε βγει με κάποιον ο οποίος της είπε ότι ο αδερφός του είχε ένα ψυχοτικό επεισόδιο και ότι έτρεχε με το ψυχοτικό επεισόδιο κλπ. Και έλαβα μετά κάποια mail, 2-3, από ανθρώπους οι οποίοι μου είπαν έχουμε και εμείς έναν αδερφό ή μια αδερφή που έχει θέματα ψυχικής υγείας, σοβαρά. Δηλαδή έχουν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια ή κάποια άλλη ψυχοτική πάθηση και θεωρούμε ότι ήσουν πολύ αυστηρή
Γιατί όντως μπορείς τα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα να πάθει ένα επεισόδιο ο αδερφός σου, η αδερφή σου, οι γονείς σου να μην είναι ζωντανοί ή να είναι πολύ ηλικιωμένοι και να πρέπει εσύ να τρέξεις. Να τρέξεις να πας σε εισαγγελία, να τρέξεις να πας σε ψυχίατρο, να τρέξεις για το ένα, να τρέξεις για το άλλο. Και όντως εκεί που θεωρείς ότι είσαι έτοιμος για να κάνεις σχέση, που θεωρείς ότι είσαι dateable και είσαι, ξαφνικά να μην είσαι μέχρι να διευθετήσεις αυτό το θέμα. Σύμφωνο με την παρατήρηση που μου έγινε. Λέω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει σχέση και είναι πραγματικά ικανός να κάνει σχέση θα πει: Μαρία, γνωριστήκαμε, κάναμε match προχθές, μιλήσαμε χθες και σήμερα, είπαμε την Τετάρτη να πάμε για καφέ, όμως πρέπει να σου πω ότι η αδελφή μου, η οποία έχει διπολική διαταραχή για παράδειγμα, έχει πάθει ένα επεισόδιο και με χρειάζεται. Για μία εβδομάδα πρέπει να ασχοληθώ να λύσω το θέμα της αδερφής μου και δεν θα μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου. Αν εσύ έχεις την καλοσύνη να περιμένεις, θα επανέλθω. Αν δεν έχεις την καλοσύνη να περιμένεις, δεν μπορώ να επανέλθω. Δεν μπορώ διαφορετικά. Μιλάμε ίσια και ξεκάθαρα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός να κάνει σχέση και διατεθειμένος να κάνει σχέση θα είναι καθαρός. Θα πει θέλω να σε γνωρίσω, ου χαμότο που τύχε τώρα αυτό, γιατί πραγματικά ήθελα πάρα πολύ την Τετάρτη να πάμε να πιούμε καφέ, όμως θα είμαι εδώ, θα είμαι εκεί, θα είμαι στο τάδε μέρος, δεν μπορώ να σε πάρω τη Δευτέρα. Και δίνει ραντεβού, δίνει ένα ραντεβού να επικοινωνήσει όταν θα τελειώσει το περιστατικό και νομίζω ότι κάποιος ο οποίος έχει τέτοια περιστατικά στην οικογένεια έχει και πολύ καλή γνώση του πόσο καιρό διαρκούν τα περιστατικά και πόσος χρόνος χρειάζεται για να επανέλθει το πρόσωπο στο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο έχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, τώρα το λέω έτσι παρενθετικά, πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα βίντεο για τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επιβάλλουν ή υποβάλλουν σε κάποιους ανθρώπους να αποφεύγουν να σχετίζονται ερωτικά, να αποφεύγουν να δημιουργούν ερωτικές σχέσεις και γάμους με ανθρώπους που έχουν συγγενείς οι οποίοι έχουν μια σοβαρή ψυχική σωματική διαταραχή. Πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο γιατί πραγματικά είναι τόσο σύνθετη η κληρονομικότητα του ανθρώπου που οποιοδήποτε από μας, σε οποιαδήποτε φάση μπορεί να αποκτήσει παιδί το οποίο μη κακόν απευκταίο, αλλά μπορεί να έχει οποιαδήποτε ψυχική ή σωματική διαταραχή. Και έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορρίψει έναν καλό σύντροφο θεωρώντας ότι αυτός ο σύντροφος επειδή έχει έναν αδερφό ο οποίος έχει την τάδε πάθηση, το τάδε αυτοάνοσο νόσημα ή οτιδήποτε, ότι επειδή συμβαίνει αυτό ή το άλλο, ότι πρέπει, ότι δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος για σχέση και μετά να πάρουν κάποιον άλλον και να κάνουν ένα παιδί το οποίο να έχει πιο σοβαρό νόσημα από αυτό που είχε το αδερφός του άλλου ή αδερφή της άλλης. Πρέπει να το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας, ότι δεν είναι μαγκιά να πεις εγώ έχουμε μια οικογένεια που δεν έχουμε γενετικά νοσήματα. Όλοι έχουν γενετικά νοσήματα και τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές και είναι πολύ πιθανό στον καθένα απευκταίωμε για να μην ταλαιπωρούνται και τα παιδιά και οι γονείς, αλλά μπορεί να συμβεί να γεννηθούν παιδιά τα οποία να έχουν προβλήματα και σωματικής και ψυχικής υγείας. Οπότε οι μαγκές κομμένες. Κομμένες οι μαγκές και κομμένα τα τέτοια. Κομμένα. Λοιπόν, είμαι ικανός να κάνω σχέση? Έχω το χρόνο και την ενέργεια να επενδύσω σε μια σχέση? Έχω δαμάσει τους εσωτερικούς μου δαίμονες? Και το τελευταίο, είμαι άνθρωπος που είμαι καλά σε μια σχέση? Δεν κάνουμε όλοι για σχέσεις. Έχει ανθρώπους που έχουμε ένα στυλ προσωπικότητας μοναχικό. Είναι το στυλ μας. Έχει ανθρώπους που είμαστε μοναχικοί. Έχει ανθρώπους που λειτουργούμε καλύτερα όταν είμαστε μόνοι. Το οποίο συμβαίνει. Τώρα αυτό μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Τώρα αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη διαχείριση των ζητημάτων που έχει βιώσει το κάθε άτομο μεγαλώνοντας. Όμως εάν έχεις εξελιχθεί
σε έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί καλύτερα μόνος και ο οποίος λειτουργεί καλύτερα να κοιμάται μόνος, να ξυπνάει μόνος, να τρώει μόνος, να πηγαίνει βόλτα μόνος, να δουλεύει μόνος, να ξεκουράζεται μόνος, να αθλείται μόνος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι ελάττωμα κάτι τέτοιο. Είναι τρόπος ζωής. Εάν το να είσαι μόνος σε ικανοποιεί, εάν το να είσαι μόνος σε γεμίζει, εάν στην ιδέα και μόνο ότι θα συγκατοικήσεις με έναν άλλον άνθρωπο ή ότι θα μοιραστείς το κρεβάτι σου έστω δύο νύχτες την εβδομάδα με έναν άλλον άνθρωπο ή θα πας να κοιμηθείς σε ένα ξένο κρεβάτι μια-δυο φορές την εβδομάδα, αν αυτό σε τρομάζει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, μα κανένας όμως, κανένας απολύτως λόγος, να βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να τον πιέζεις να κάνεις σχέση. Μπορεί για σένα η σχέση να μην είναι κάτι που να σου ταιριάζει. Και εδώ έρχεται στο μυαλό μου μία προγονός μου, η γιαγιά της μάνας μου, η Καλλιόπη Μακαρίτισσα. Η μάνα μου ήταν η κόρη της Σοφίας, η Σοφία ήταν η κόρη της Καλλιόπης. Η Καλλιόπη ήταν κόρη προύχοντα στο χωριό εκεί πέρα, είχαν χωράφια τέτοια πράγματα και την πάντρεψαν πολύ νεαρή, 12-13 ετών και έκανε τρία αγόρια και πέθανε ο άντρας της. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν γίνει καν 20 χρονών, την ξαναπάντρεψαν με έναν τύπο ο οποίος ήταν χείρος και είχε και ένα κοριτσάκι. Ήταν από τα κονιά αυτός, η προ-γιαγιά μου Καλλιόπη ήταν από την Επισκοπή της Πάφου. Το κοριτσάκι του ήταν 8 χρονών, πέθανε το κοριτσάκι του αυτού, αλλά έκανε άλλα δύο κορίτσια με την προ-γιαγιά μου την Καλλιόπη, τη γιαγιά μου τη Σοφία και την αδερφή της τη Μαρία τη Μακαρίτισσα. Και μετά πέθανε και αυτής ο άνδρας της. Ο ένας από τους δύο άνδρες πέθανε από ασθένεια και ο άλλος πέθανε από ατύχημα. Όργωνε με το βόδι και τον καταπάτησε το βόδι. Τώρα δεν ξέρω ποιος από τους δύο, αν είναι ο δικός μου προπάπχος ή ο πρώτος της άνδρας που είχε πεθάνει από το βόδι. Όπως και να έχει. Στα 20 και κάτι, η Καλλιόπη ήταν χείρα δύο φορές. Εγώ με δύο φορές ζουν το χείρα, αυτή δύο φορές χείρα. Τι ηλίθια λέξη το ζωντοχείρα, πολύ ηλίθια λέξη. Λοιπόν, ήταν δύο φορές χείρα, έχοντας τρεις γιους από τον πρώτο γάμο και δύο κόρες από τον δεύτερο. Και συνειδητά, για 70 τόσα χρόνια, στο υπόλοιπο της ζωής της ζούσε μόνη της, με τα παιδιά της. Δεν ξαναπαντρεύτηκε. Ούτε έφτιαξε άλλη σχέση, γιατί εγώ επειδή είμαι έτσι... λίγο κουτσομπόλα. Με την καλή έννοια, δηλαδή θέλω να μαθαίνω τα της οικογένειας. Πήγα και ρώτησα και στα χωριά γύρω-γύρω και ρώτησα, Καλλιόπη είχε κάτι μετά, ρε παιδί μου, είχε κάποια σχέση. Τίποτα. Τίποτα. Ήταν ένας τύπος η προγιαγιά η Καλλιόπη, η οποία ήταν loud προσωπικότητα, φωναχτή προσωπικότητα, η οποία στο τέλος τυφλώθηκε κιόλας. Νομίζω πρέπει να έχει διαβήτη κι αυτή. Και τότε δεν είχαν τα φάρμακα κι αυτά. Και λέει ότι αν άκουγες, λέει, στο χωριό η ώρα 11.30 το βράδυ γέλια και έβλεπες μια γυναίκα με δύο κοριτσάκια να φεύγει από το καφενείο, είναι πρόβλημα, είναι η Καλλιόπη η οποία πήγαινε και καθόταν στο καφενείο με τους άνδρες. Είχε δηλαδή ένα στυλ σαν να ήταν άνδρας. Γιατί οι άνδρες είχαν τότε την ελευθερία να πηγαίνουν μόνοι τους και αυτά. Σου λέει η γυναίκα μετά από δύο γάμπους, μετά από δύο χειρίες, εγώ θα ζήσω. Και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της μόνη της, χωρίς σύντροφο. Θεωρώ ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε για σύντροφο, γιατί και περιουσία είχε και ευχέρεια είχε και μάλιστα είχε χωράφια στα οποία μια φορά ταξίδευα με το αεροπλάνο και ήταν κάθισε μαζί μου δίπλα μου μια κυρία με το γιο της, η οποία ήταν από ένα χωριό απέναντι από το χωριό μας και μου έλεγαν ότι δεν ήξερα εγώ την προγιαγιά σου, γιατί πηγαίναμε εργάτες στα χωράφια της. Πηγαίναμε για να τις τριγίσουμε, για να τις θερίσουμε και ήταν πολύ καλή, λέει, γιατί έκανε ωραία τραπέζια. Δηλαδή πήγαιναν οι εργάτες να δουλέψουν για ένα μεροκάμα του και αυτή έσφαζε αρνιά και τους έκανε σούβλες να τρώνε. Ήταν σαν κάποια που ίσως δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν εσύ δεν κάνεις για σχέση, πάρ' το απόφαση, αγάπη μου. Πάρ' το απόφαση. Και μην ταλαιπωρείς ούτε τον εαυτό σου, ούτε αυτούς με τους οποίους θα φλερτάρεις. Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνουμε πολύ σοβαρά στον εαυτό μας. Ειδικά όσοι είμαστε σύγκολοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εγώ την κάνω στον εαυτό μου συχνά. Δεν έχω βρει απάντηση ακόμη.
Είναι πιθανό να μην κάνω. Είμαι διατεθειμένη. Θα ήθελα να κάνω και μια υγιή σχέση. Είμαι διατεθειμένη να δοκιμάσω. Αλλά υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην κάνω. Θα δείξει. Θα είμαι το πειραματοζώο σας και θα σας ενημερώσω στην περίπτωση που μου δοθεί ευκαιρία να κάνω τέτοιο πείραμα. Γιατί δεν πρόκειται να ξαναμπω σε κακοποιητική σχέση. Οπότε, όσο οι προτάσεις που έχω για να μπω σε σχέση είναι προτάσεις από ανθρώπους που μου φαίνονται ότι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και θα συνεξαρτηθώ μαζί τους, δεν θα μπω σε σχέση. Αν κάποτε και γνωρίσω κάποιον ο οποίος του αρέσω, μου αρέσει και μου φαίνεται υγιής προσωπικότητα και έχει εξυγειανθεί και εμένα αρκετά προσωπικότητα μου, θα κάνω το πείραμα και θα σας ενημερώσω αν κάνω για σχέση ή όχι. Αυτά. Αυτά. Άρα, είσαι ικανός για σχέση, είσαι ικανός για γάμο ή κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Για ρώτα και για σκέψου σοβαρά και απάντα.